κίνηση προς τα πάνω. Τυραρή, ταρατή, ρατή, σωστά την ανεβάζει. Στη συνέχεια, αυτό είναι ο χρονικός μας άξονας, έτσι. Στη συνέχεια την κατεβάζει, την επαναλαμβάνει. Τρίτη φορά, ακόμη πιο κάτω. Τόσο χαλαρά, δεν πρέπει να τη ζωγραφίσετε. Την αίσθηση που μας δίνει, ακούστε το. Και την κλείνει με έναν τρόπο τέτοιο. Την κλείνει εδώ τη φράση. Δηλαδή συγκεκριμένα, δείτε. Πιο χαμηλά, πιο πάσο. Αλλά δεν μας νοιάζει και μένουν αυτά. Δείτε τα λίγο αυτά εδώ. Που υπάρχουν. Τα κατάλοιπα από τις κοιμωλίες. Τι σημαίνει αυτό. Αν το δείτε, είναι σαν μικρά θεματάκια τα οποία επαναλαμβάνονται, δεν μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, αλλά όλα μαζί φαίνονται ότι είναι κατάλοιπα σβησμένου πίνακα. Θα πάμε λοιπόν από τη μουσική σε μία έννοια βασική που είναι πολύ σημαντική στη ζωή, στα πράγματα, εγώ θα το πάρω στη μουσική ειδικά, που λέγεται το μοτίβο. Μοτίβο. Το μοτίβο τι είναι. Είναι μια μικρή, λίγες νότες μουσικής, λίγα δευτερόλεπτα κρατάει ένα μοτίβο, πολύ λίγο είναι, δεν είναι μεγάλο καθόλου το μοτίβο, και έχει κάποια γνωρίσματα το μοτίβο. Δεν έχει κάποιο αυτοτελές νόημα. Λέω, ας πούμε, χαρτινό το φεγγαράκι. Πάτα για αυτό. Έκλεισα, τελείωσα. Από μόνο. Βγάλετε τα λόγια, τελείωσα. Ηχητικά να το πάρουμε. Δεν φτιάχνει κάτι, δεν κλείνει ένα νόημα. Είναι σαν ένα τουβλάκι που μπορώ να το πάρω και να το βάλω σε διάφορα σημεία. Είναι μικρό, είναι όμως πολύ χαρακτηριστικό. Πάρα πολύ χαρακτηριστικό είναι. Έχει κάτι που τραβάει την προσοχή. Και είναι ανοιχτό, σαν να, να μπορεί να συνδεθεί όπως τις ράγες τα τρενάκια που είχαμε παιδιά που συνδεόταν η μία με την άλλη, μπορεί να συνδεθεί με άλλα μουσικά στοιχεία. Είναι μικρά χαρακτηριστικά κομμάτια μιας μουσικής που μας κάνουν εντύπωση. Μπορεί να είναι ρυθμικό, μπορεί να είναι μελωδικό, μπορεί να είναι ό,τι θέλετε το μοτίβο. Κάτι που μας κάνει εντύπωση, κάτι μικρό. Δείτε πώς θα παίζει αυτό πίσω συνέχεια. Ένα σχηματισμό στο τέλος. Ακούστε το όμως σαν στρωματός, σαν διαστρωματός.
πίσω, πώς επαναλαμβάνει τον ρυθμό. Πήγαινες ακόμη, κάτι ακόμα γίνεται. Δεν μας ενδιαφέρει, μας αρέσει όχι. Να πιάνουμε, κάτι άλλο. Είναι μουσική για ταινίες που δεν γράφτηκαν, που δεν γυρίστηκαν ποτέ. Έχει πολύ γούστο να μάθω να ακούω μια μουσική και να ξεχωρίζω μικρές μελωδικές γραμμές που ξεχωρίζουν, γίνονται φιγούρες ως προς ένα, κεντρικές φιγούρες ως προς ένα διάχυτο φόντο. Πολλές φορές όμως, μια μουσική μπορεί να μην εξελίσσεται με τη βάση αυτή τη λογική των δύο στοιχειωδών στρωμάτων, που είναι όλα και κάτι που ξεχωρίζει. Μπορεί να μην είναι έτσι. Για παράδειγμα, υπάρχει φόντο από πίσω, αλλά δεν είναι το γνωστό που ξέρουμε, σταθερό, ρυθμικό και μια μελωδία από πάνω. Θολό το φόντο πίσω. Η μελωδία είναι πολύ απλή, τραραραρή, αλλά έτσι πως ακούγεται όλο και είναι μπερδεμένο πολύ. Έχει διαστρωμάτωση φόντο και κεντρική μελωδία από πάνω ή όχι η μουσική. Και παίζω με αυτά. Εμείς μάθαμε πολλές φορές μπορεί να είναι ο ρυθμός πολύ συγκεκριμένος, το beat το γνωστό, τουπα-πα-πα-πα-πα-πα, ας πούμε ένα σταθερό beat, και πάνω εκεί εξελίσσονται διάφορα πράγματα. Αλλά μπορεί να μην ακούμε τον ρυθμό σαν ρυθμό τετραγωνισμένο, τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα, τουπα-πα-τουπα-πα-τουπα-πα, τα βάζεις ας πούμε, αλλά να μάθουμε να ξεχωρίζουμε λίγο την αναπνοή, τον παλμό με τον οποίο εξελίσσεται μία μουσική. Όπως το προηγούμενο κομμάτι που ακούσαμε, που σας είπα το δικό μου, που έχει και αυτό μια αναπνοή, έτσι πως πάει και εξελίσσεται. Στα κρουστά εστιαστική. Ύστερα αίσθημα του ρυθμού που δίνει με τον πάσο και την πόρτα. Πρέπει να το μετρήσει για αυτό. Τα πα πα πα. Να μάθουμε να ξεχωρίζουμε
λοιπόν να παρακολουθούμε τον ρυθμό ή τον παλμό μιας μουσικής με διάφορα κριτήρια, όχι μόνο το πόσο τετραγωνισμένος είναι. Ακούστε, εδώ η έννοια της αναπνοής και η έννοια το πώς αλλάζει. Ακούμε ένα στρόγγυλο πράγμα, έτσι. Σταθερό. Dempster λέγεται ο συνθέτης, ο μικρό David Dempster. Δεν ξέρω τι είναι στην εφορία, και έχει κυκλοφοριακό την άλλη μέρα και υπάρχει συνοστισμός και δεν θα με πολύ νιάξουν όλα αυτά, γιατί έχω περάσει καταπληκτικά, θα μου τις σπάσουν να μην νιάξουν, αλλά εντάξει, θα το αντέξω κάπου. Αν όμως το προηγούμενο βράδυ με έχουν σουτάρει, με έχουν χωρίσει, δεν έχω αρρωστήσει ή έχω πάρει κακές ειδήσεις ή δεν ξέρω τι και μου συμβούν όλα αυτά το πρωί, θα πέσω να πεθάνω. Αλλάζει τελείως λοιπόν. Η τελική εμπειρία που έχουμε δεν είναι η μελωδία μόνο στη ζωή, το κυρίαρχο μοτίβο στη ζωή, αλλά είναι και το φόντο, η σχέση του με το φόντο πίσω. Τα αριστουργηματικά πράγματα που ακούσαμε μέχρι τώρα και του Ραχμάνινοφ και του Σοπέν κτλ. Βγαίνουν έτσι ακριβώς γιατί αλλάζει διαρκώς το φόντο πίσω. Και το μοτίβο δεν γίνεται μονότονο ποτέ. Γιατί αλλάζει διαρκώς με τρόπο ευφυή ο συνθέτης το μοτίβο πίσω. Μουσική λοιπόν. Μουσική, η τέχνη γενικά, είναι ένας χώρος αστήρευτος. Τι να πω, ό,τι και να πω, λίγο είναι για τον πλούτο που έχει, για το τι σημαίνει για την ανθρώπινη ύπαρξη. Ένα πραγματικό θαύμα της εξέλιξης που αντιπροσωπεύει το είδος μας. Τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα. Ψάχνουμε να βρούμε τι μας ευχαριστεί, κυρίως με βάση τώρα το περιεχόμενο. Δηλαδή το αντικείμενο. Τι θεατρικό έργο παίζει? Παίζει η δολοφονία σε μια κάμαρα 2x2. Τι είναι αυτό? Είναι ένα σύγχρονο χωροθέατρο. Α, εγώ δεν μπορώ τα μοντέρνα, αυτά δεν μου αρέσουν. Κρακ, κρακ, χι. Κατευθείαν βάλαμε σε αυτό. Γιατί κάνουμε συνειρμούς με το κεφάλι μας, νοητικούς, λογικούς και συσχετισμούς. Και καλά κάνουμε ως ένα βαθμό, γιατί έτσι πρέπει να κινούμαστε στη ζωή. Τεράστιο δώρο νους. Αλλά εμείς το χρησιμοποιούμε θυματοποιητικά και καταχρηστικά για να δημιουργούμε αυτή τη ζώνη άνεσης γύρω μας. Εμείς λοιπόν πάμε, είτε πάμε με άγχος κινητοποιητικό, είτε πάμε με άγχος ανασταλτικό στο διαφορετικό. Ωστόσο, έχουμε μάθει να κρατούμε το κριτήριο της ευχαρίστησης και της ευκολίας. Για να περιγράψουμε οτιδήποτε για να το τοποθετήσουμε στην προσωπική μας εμπειρία, προτού το νοηματοδοτήσουμε με το νου μας σε ανώτερα επίπεδα, πρώτα το λαμβάνουμε σαν σκόρπια στοιχεία. Οι αισθήσεις μας λαμβάνουν κάποια σκόρπια στοιχεία, δεν κάνουν καμία νοηματοδότηση. Ο νους μας κάνει την νοηματοδότηση μετά. Όπως λέμε στον υπολογιστή, είναι 0 και 1 όλα. Εμείς παίρνουμε κάποια βασικά ερεθίσματα. Χρησιμοποιούμε λοιπόν στην ανθρώπινη αντίληψη διάφορα κριτήρια για να καταλαβαίνουμε τον κόσμο γύρω μας. Εδώ στο κουτί το συγκεκριμένο που είπαμε, τι κριτήρια χρησιμοποιήσαμε, το σχήμα.
Το μέγεθος. Το μέγεθος, μπράβο. Κάποια, το πώς είναι την ομοιομορφία η μη του περιβλήματος που έχει. Την ομοιομορφία ή όχι του σχήματος. Εντοπίσαμε την εγκοπή που υπάρχει. Το ίδιο θα γίνει αν σας πω για το κουτί αυτό, για το πάτωμα, για τι βλέπετε εδώ, ας πούμε. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι ολόκληρη φιλοσοφική προσέγγιση για τη φαινομενολογία αυτό. Ξεκινάει και είναι η βάση όλης της ψυχοθεραπείας, γεστά, που είναι ο κόσμος όπως τον λαμβάνω υποκειμενικά. Χωρίς να λέω, αν με δείτε εμένα δηλαδή να κάθομαι έτσι, ας πούμε, τι θα πείτε. Θα πείτε ότι είμαι, τι βλέπετε ουσιαστικά. Θα πείτε κάποιον ότι βλέπω έναν άνθρωπο κουρασμένο, βλέπω έναν άνθρωπο βαριεστισμένο. Όχι, πρώτα απ' όλα βλέπετε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει το δεξί το χέρι διπλωμένο, πάει το αριστερό στο δεξί, στηρίζει το πηγούνι εδώ, έχει το κεφάλι γερμένο και ίσως να είναι κουρασμένος, ίσως να είναι βαριεστισμένος. Δεν ξέρετε ακριβώς τι. Αν δεν με ρωτήσετε, δεν θα το μάθετε. Αλλά είναι εις βάρος μου και εις βάρος της επικοινωνίας μου να μου προσδώσετε ένα χαρακτηριστικό το οποίο δεν είστε βέβαιοι. Άλλωστε μπαίνει ο σύντροφός μας στο σπίτι το βράδυ. Δεν μας μιλάει, δεν κάνει, αφήνει την τσάντα βιαστικά, ξέρω εγώ και τα λοιπά και αυτά, κινείται μέσα στο σπίτι και εμείς λέμε τώρα, επειδή έχουμε τσακωθεί το πρωί, λέμε, καλά, ακόμα να σου περάσει, τι σου έκανα πάλι και είσαι θυμωμένος. Και μας λέει ότι δεν είναι θυμωμένος καθόλου, απλά τον διώξανε από τη δουλειά του και είναι στεναχωρημένος. Δεν μπορεί, καταλαβαίνετε, δηλαδή η κίνηση του βαδίζω νευρικά, δεν σου μιλώ και αφήνω την τσάντα κάτω ή κάτω, δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι είμαι θυμωμένος μαζί σου. Αλλά εμείς μπορούμε να του πούμε ότι ο τρόπος που το κάνεις και που δεν μου μιλάς, εμένα μου θυμίζει σαν να είσαι θυμωμένος. Αυτό είναι μετέπειτα στάδιο επικοινωνίας. Λέμε για το πρώτο. Όπως έναν άνθρωπο όταν συναντούμε, πώς βλέπω εγώ μια καινούργια γνωριμία άραγε. Πόσο την καπελώνω με προσδοκίες που έχω για το τι θα συμβεί με την καινούργια γνωριμία. Πόσο τις απαγορεύω τις καινούργιες γνωριμίες να ξεδιπλωθεί μπροστά μου αβίαστα, να τις κάνω χώρο. Να ξεδιπλωθεί μπροστά μου η καινούργια εμπειρία, ο καινούργιος άνθρωπος, η καινούργια γνωριμία, ώστε να δω αν με ευχαριστεί ή όχι μετά. Πόσο της το επιτρέπω αυτό. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να φωνεί τη μουσική ή την τέχνη. Η όλη μου εμπειρία είναι να βρίσκουμε κριτήρια με τα οποία ακούμε ενεργητικά μουσική. Ενεργητικά δηλαδή προσεγγίζουμε, πάμε να την γνωρίσουμε τη μουσική. Επαναλαμβάνω, πολλές φορές φίλοι μουσικοί, σπουδαγμένοι, έχουν τα κριτήρια που μαθαίνουν σπουδάζοντας την τέχνη τους. Είναι ok, είναι πολύ ωραία κριτήρια αυτά κάποιες φορές. Αλλά δεν τα χρησιμοποιούν ούτε και αυτοί πολλές φορές ενεργητικά για να βγουν από τη δική τους ζώνη άνεσης. Παρότι είναι ειδικοί στην τέχνη αυτή και σπουδαγμένοι άνθρωποι. Άρα, το πρώτο που επισημαίνω είναι τα κριτήρια αυτά δεν μας ενδιαφέρει να έχουν από πίσω σόν και καλά γνώση θεωρητική μουσική. Καθόλου, ξεχάστε το. Δεν θα αναφερθώ καθόλου σε κάτι τέτοιο σήμερα. Μπορείτε να βρείτε πώς βρήκαμε για το κουτί αυτό. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δικά σας κριτήρια, πώς προσεγγίζετε μια μουσική, πώς ακούτε, με τι κριτήρια ακούτε μια μουσική. Πώς βλέπετε έναν πίνακα και λέτε, μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει αυτός ο πίνακας, ας πούμε. Ή τελικά μπορείτε να πείτε και το άλλο, ότι δεν μ' αρέσει εμένα, αλλά τον θαυμάζω πολύ, είναι εξαιρετικά φτιαγμένος. Το έχω πει πολλές φορές και για πίνακες και για μουσικές. Δεν μου αρέσει αυτή η μουσική, αλλά τη θαυμάζω, τη σέβομαι, την εκτιμώ. Εγώ αυτό που θα κάνω στο υπόλοιπο της σημερινής παρουσίασης είναι να ακούσουμε πολύ μουσική και να σας πω διάφορα κριτήρια που εγώ βρήκα χρήσιμα. Σήμερα είναι ένα δείγμα δηλαδή όλο αυτό. Δεν είστε υποχρεωμένοι να κρατήσετε τα κριτήρια τα δικά μου με τίποτα, μπορείτε να θέλετε ευχαρίστως, αλλά μπορείτε να βρείτε, πιστέψτε με, δικά σας. Και το μόνο που θα ψαχτώ να βρω πώς ακούω μουσική, γίνομαι ενεργητικός αμέσως απέναντί της. Και τη σέβομαι ταυτοχρόνως, γιατί προσπαθώ να τη γνωρίσω. Είναι ένας καλεσμένος που τον σέβομαι εκείνη τη στιγμή η μουσική. Γιατί προσπαθώ να τη γνωρίσω. Όπως έναν άνθρωπο όταν συναντούμε, πώς βλέπω εγώ μια καινούργια γνωριμία άραγε. Πόσο την καπελώνω με προσδοκίες που έχω για το τι θα συμβεί με την καινούργια γνωριμία. Πόσο τις απαγορεύω τις καινούργιες γνωριμίες να ξεδιπλωθεί μπροστά μου αβίαστα, να τις κάνω χώρο. Να ξεδιπλωθεί μπροστά μου η καινούργια εμπειρία, ο καινούργιος άνθρωπος, η καινούργια γνωριμία, ώστε να δω αν με ευχαριστεί ή όχι μετά. Πόσο της το επιτρέπω αυτό. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να φωνεί τη μουσική ή την τέχνη. Ακούμε μουσική πολλές φορές μένοντας στο περιεχόμενο και όχι στη διαδικασία. Διαδικασία εννοώ τι μου συμβαίνει την ώρα που ακούω κάτι.
προτού βάλω το κριτήριο «Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει μια μουσική», να προσπαθήσω να την προσεγγίσω. Αυτός είναι ο τίτλος της μέσης της σημερινής μου ομιλίας. Να ξεπεράσω το κριτήριο της καταναλωτικής θυματοποιητικής ευχαρίστησης που μας έχει δημιουργηθεί. Είναι ένας φτηνός πανδημονισμός που έχει δημιουργήσει η κατανάλωση. Μέσα πάρε, ας χάλασε, πάρε. Και δεν μένουμε διόλου στην ουσία. Μένουμε σε γενικές καταστάσεις όπως το live, ξέρω εγώ τι σημαίνει live. Σημαίνει άπειρα πράγματα για τον καθένα. Βάζουμε ένα live και ησυχάσαμε. Ησυχάζουμε στην επικοινωνία, το κακό είναι ότι ησυχάζουμε και μέσα μας. Και δεν ψάχνουμε να βρούμε τι ακριβώς νιώθω εγώ όταν κάνω το live. Το ίδιο ισχύει και με τις μουσικές. Προτού πάω στη γενίκευση, να δοκιμάσω μόνο να προσεγγίσω τη μουσική σαν κάτι καινούριο και άγνωστο για μένα, αν το θέλω φυσικά. Το θέμα στη μουσική. Το θέμα διαφέρει από το μοτίβο. Πρώτον, κρατάει πολύ περισσότερο, είναι μεγάλο το θέμα. Δεύτερον, είναι πλήρες. Μπορεί να έχει πολλά μοτίβα μέσα το θέμα, αλλά είναι μια ολόκληρη ιδέα. Το μοτίβο δηλαδή μπορεί να είναι 2-3 χτυπητές λέξεις μιας παραγράφου. Το θέμα είναι ολόκληρη παράγραφος. Κατανοητό. Είναι ολόκληρη μία ιδέα, μία κεντρική ιδέα, συνήθως πλούσιο είναι, έντονο, χαρακτηριστικό και μας παράγει και ένα πλήρες συνέστημα το θέμα. Παράγει γιατί έχει και ένα νόημα ιδιαίτερο, κάνει αναφορές κτλ. Το να ξεχωρίζουμε επίσης θέματα είναι σημαντικό στη μουσική, να μάθουμε να ξεχωρίζουμε, όχι να μάθουμε, να προσπαθούμε, δεν και τίποτα. Είναι η μελωδική γραμμή το θέμα που πάει. Αλλά τα θέματα δεν είναι μόνο τα τραγούδια, οι απλές μελωδίες των τραγουδιών. Μπορεί να ακούσουμε μια μουσική που δεν την πολύ καταλαβαίνουμε, αλλά να έχει να μας κάνει εντύπωση το θέμα της. Που ότι αυτό που τραγουδάει, αυτό που λέει, μας συγκινεί, μας αγγίζει για κάποιο λόγο. Αλλά πρέπει να μάθουμε να εξασκηθούμε λίγο να το ακούμε, να το ανακαλύπτουμε μάλλον, γιατί τώρα δεν είναι και να το ακούμε εμείς, στην ολότητά του όλο αυτό. Τυπικό παράδειγμα εδώ και εύκολος τρόπος, ιδανικός για να προσεγγίσει κανείς αυτές τις έννοιες της μουσικής, είναι η μουσική μπαρόκ, η οποία ήταν τα σοξεδάκια της εποχής. Πιστέψτε με, δεν διαφέρει σε τίποτα από ένα τραγούδι από αυτά που ακούμε τα λαϊκά και τα λοιπά που αμέσως τα προσλαμβάνουμε. Η μελωδία που έχουν τα μπαρόκ είναι τρομερή πραγματικά. Σου ξεδάκια ιδιοφυή. Τι να πει κανείς, ας πούμε, για τη μουσική μπαρόκ. Είναι ιδανικός τρόπος για να αντιληφθεί κανείς πώς ξεκινάει ένα θέμα και πώς κλείνει. Επίσης, στην εποχή του ρομαντισμού, αλλά και τα κονσέρτα γενικά. Κονσέρτα ήταν ένα όργανο που σολάρει πάνω στο φόντο μιας ορχήστρας. Και εγώ αυτή την εμπειρία. Εκείνα τα χρόνια η συμφωνική μουσική, η τζαζ, όσο αστείο και σας φαίνεται στη γενιά μου, παρότι η γενιά μου ήταν γραμμένη μέσα από την τζαζ, δεν μου άρεσε καθόλου, δεν μπορούσα να την ακούσω. Ούτε συμφωνική μουσική άκουγα καθόλου. Πώς μα βρήκα κάποιους τρόπους που θα καταλάβετε τώρα και συνειδητοποίησα ότι αν προσέξω αυτό που ακούω με έναν τρόπο, μπορεί να σαν να σηκώνεται μια κουρτίνα, ένα παραπέτο και να ανοίγει ένας κόσμος απίστευτων θησαυρών και ομορφιάς και πλούτου και καινούργιος χώρος εξερεύνησης και παιχνιδιού. Και έτσι λοιπόν τώρα θέλησα να ξανακάνω αυτή την παρουσίαση μετά από τόσα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια είναι, και την κάνω με μεγάλη χαρά και με πολύ μεγάλη συγκίνηση. Θα πω μόνο εδώ ότι το συνειδητό μας μέρος, το συνειδητό μας κομμάτι, ο νους που λέμε, δεν είναι παρά ένα 12% του ρεύματος του βιωματικού των στιγμών μας. Το 88% το υπόλοιπο είναι μη λεκτικό και μη συνειδητό. Είναι σώμα και συναίσθημα.